Αγαπητοί φίλοι, γεια σας, αδέρφια Έλληνες, σας χαιρετώ και είμαι κοντά σας για λίγο για να σας υπενθυμίσω ότι βρισκόμαστε ενώπιον επίθεσης από την ελληνική κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό και όσο πάνε και κάνουν πιο έντονη την επίθεση με προοπτική να σκοτώσουν όσους περισσότερους Έλληνες το δυνατόν για αυτούς. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, αυτής της εγκληματικής ομάδας του υποκόσμου, αυτής της συμμορίας που έχουν ευαλθεί να εξοντώσουν τον ελληνικό λαό όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί έτσι έχουν εντολές πάρει από τα αφεντικά τους, τον George Soros, τον Bill Gates, τους Rockefeller, τους Rothschilds και όλους αυτούς της Καμπάλ και τους ανώτερους αυτών. Κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν μας παίρνει άλλο η καθυστέρηση. Πρέπει να ξυπνήσουμε και πρέπει να αφυπνιστούμε όλοι οι Έλληνες. Είμαστε σε ένα δρόμο καταστροφικό. Προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν. Τώρα που αισθάνονται ότι ίσως έρχεται το τέλος τους και ίσως να μην προλάβουν να μείνουν επάνω για πολύ καιρό, κοιτάζουν πόσους πιο πολλούς θα τους βάλουν μέσα τους αυτό το δηλητήριο που το ονομάζουν εμβόλιο, αυτό τον ιό ο οποίος μέσα στο σώμα των ανθρώπων θα αλλάξει μορφή και θα γίνει ακόμα χειρότερος ιός και θα δημιουργηθούν και καινούργιοι ιοί, όπου αυτοί που έχουν κάνει το εμβόλιο θα τους μεταδώσουν και σε όλους τους υπόλοιπους εμάς που δεν δεχόμαστε να κάνουμε το εμβόλιο αυτό. Μετατρέπουν οι υγιείς Έλληνες σε όπλα, δολοφονικά όπλα. Τους θέλουν για να είναι έξω στη ζωή, στους δρόμους, στα καταστήματα, για να μεταδώσουν μετά τους καινούργιους ιούς που θα είναι ακόμα πιο σκληροί και πιο θανατηφόροι και έτσι θα σκοτώσουν τεράστιο αριθμό πληθυσμού και στην Ελλάδα και σε όλη τη γη. Είναι αποφασισμένοι και έχουν πρόγραμμα να αφαιρέσουν από τον πληθυσμό της γης το 90 με το 95%. Σημαίνει γύρω στα 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους ότι θέλουν να σκοτώσουν, να εξοντώσουν μια για πάντα και να κρατήσουν μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια για ρεζερβουάρ, για εργαλεία μεταχειρισμένα που να τα χρειάζονται να αναπληρώσουν τα μυαλά που θα βάλουν τα ανθρώπινα επάνω στα ρομπότ που έχουν ήδη ετοιμάσει για να λειτουργούν αυτά σαν άνθρωποι και να μην χρειάζονται εμάς τους ανθρώπους. Κυρίες και κύριοι, είναι καιρός να συνέλθουμε. Είναι καιρός να σταματήσουμε να δεχόμαστε αυτού του είδους την επίθεση από την ελληνική κυβέρνηση. Δεν μπορεί Έλληνας πραγματικός να προωθεί τέτοια όπλα, να θέλει να εξοντώσει το λαό που υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύει. Αυτοί και μόνο όλοι τους είναι προδότες. Εσχάτη προδοσία έχουν εκτελέσει και εκτελούν καθημερινά. Πρέπει να τους βγάλουμε από τη μέση το γρηγορότερο δυνατό. Αν θέλουμε να επιβιώσει το έθνος μας και το γένος μας και η ανθρωπότητα ολόκληρη και ο πολιτισμός, πρέπει να μαζευτούμε όλοι μαζί, να οργανωθούμε, να παλέψουμε, να πολεμήσουμε και να νικήσουμε. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε δικαίωμα να επιτρέπουμε σε αυτά τα ερπετά, σε αυτά τα ζώα της ζούγκλας, αυτούς τους άγριους που δεν έχουν καμία σχέση με την ανθρώπινη μορφή και ζωή, να θέλουν οπωσδήποτε να μας καταβάλουν, να μας νικήσουν που δεν κατόρθωσαν ούτε οι Πέρσες 2.500 χρόνια πριν. Πρέπει λοιπόν, όπως το Λεωνίδα με τους 300, να δώσουμε τα πάντα. Την τελευταία σταγόνα της ψυχής μας, του αίματός μας. Πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε τη μάχη, να παλέψουμε, να πολεμήσουμε, να κερδίσουμε, να νικήσουμε, να σώσουμε την ανθρωπότητα για άλλη μια φορά εμείς οι Έλληνες.
Πρέπει πρώτα να δώσουμε το παράδειγμα από όλους τους άλλους. Πρέπει εδώ και τώρα, αγαπητοί φίλοι Έλληνες, αδέρφια και Ελληνίδες, οπλιστείτε, οργανωθείτε, ενωθείτε, μην περιμένετε περισσότερο, γιατί μέσα στον πανικό τους και στις τελευταίες τους στιγμές γίνονται όλο και πιο επικίνδυνοι, κάνουν όσο και περισσότερη ζημιά μπορούν. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όλους αυτούς που βάζουν το εμβόλιο, που τους έχουν τόσο πολύ τρομάξει και φοβήσει, που δέχονται και τρέχουν και περιμένουν ουρές για να βάλουν το εμβόλιο, όλοι αυτοί θα είναι μεταδότες των καινούριων ιών που θα δημιουργηθούν μέσα στο σώμα τους από αυτό που τους έχουν τώρα φυτέψει. Και όλοι αυτοί θα μεταδώσουν πολύ περισσότερες ασθένειες σε όλους τους υπόλοιπους εμάς. Θέλουν δηλαδή να μας καθαρίσουν όλους το γρηγορότερο δυνατό. Πρέπει οπωσδήποτε να αντισταθούμε. Μείνετε μακριά ακόμα και από συγγενείς σας που έχουν δεχτεί και έχουν αφήσει και τους έχουν βάλει αυτό το εμβόλιο μέσα τους. Αυτό το σκουλί και αυτό το δηλητήριο, αυτό τον ιό που θα κάνει μετάλλαξη και θα δημιουργηθεί σε καινούριους ιούς, πολύ πιο επικίνδυνους, και θα μεταδίδεται και θα σκοτώνει ανθρώπους αθώους χωρίς να έχουμε πειράξει κανέναν. Ελάτε όλοι μαζί, ελάτε να δώσουμε τη μάχη, ελάτε να ενωθούμε. Μην καθυστερείτε αδέρφια, μην το παίρνετε ελαφρά. Είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές για την πατρίδα μας, ιδιαίτερα γιατί προσπαθούν, επειδή είμαστε λίγοι, να μας εξοντώσουν το γρηγορότερο δυνατό. Θεωρούν ότι πρέπει πρώτοι εμείς να φύγουμε, γιατί άμα θα μείνουμε πίσω, ξέρουν ότι εμείς θα δώσουμε τη μάχη, θα παλέψουμε και θα κερδίσουμε. Θα νικήσουμε όλα αυτά τα ερπετά, τα σκουλίκια, τις σάβρες, όλα αυτά που σέρνονται μέσα στις λάσπες. Αγαπητοί φίλοι, κάνετε ό,τι είναι δυνατόν. Μιλήστε με τους συγγενείς σας, μιλήστε με τους φίλους σας. Εξηγήστε τους το πρόβλημα και πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνουν και δέχονται και κάνουν στα παιδιά τους εμβόλια. Τι θα λέτε, μωρέ Έλληνες, μεθαύριο, μετά από λίγους μήνες, που τα παιδιά σας θα ασθενούν και θα είναι βαριά άρρωστα και θα σας φεύγουν μέσα από τα χέρια σας, από τη ζωή, και δεν θα ξέρετε τι να κάνετε. Τότε θα θέλετε να αυτοκτονήσετε. Θα είναι όμως πολύ αργά, γιατί ούτε εσείς θα σωθείτε, ούτε εκείνα τα παιδιά που τα έχετε κατατάξει να είναι θύματα του κάθε ενός που νομίζει ότι επειδή παίρνει χρήματα από τον κάθε George Soros και τον κάθε Gates και τον κάθε απατεώνα και λαμόγιο κλέφτη και απατεώνα, ανήθικο, πρόστιχο, κανίβαλο που τρώνε τους ανθρώπους και νομίζουν ότι μπορούν να κατασπαράξουν και μας. Ελάτε μωρέ, ξεσηκωθείτε, πάρτε πάνω μωρέ πάρτε το ύψος σας μωρέ, σηκωθείτε απάνω Έλληνες, μην καταλαβαίνετε κανέναν μωρέ, εμείς δεν φοβηθήκαμε και δεν σκιαχτήκαμε ποτέ, τώρα αυτούς θα φοβηθούμε, αυτά τα λαμόγια, τους απατεώνες που έχουν κλέψει τις περιουσίες των Ελλήνων επί τόσες εκατονταετίες και τώρα θέλουν, νομίζουν ότι μπορούν να εξοντώσουν και μας. Ελάτε Έλληνες, παλέψτε μωρέ, παλέψτε για τα δικαιώματά σας, για την πατρίδα μας, για την ιστορία της, για τον πολιτισμό που μας άφησαν οι προγόνοι μας. Δεν τρεπόμαστε να τους προσβάλλουμε έτσι κατάφορα, κατάφορα, κατάφατσα. Να δηλώνουμε εμείς δειλία. Οι Έλληνες πάντα είχαν ανδρεία, δείξτε το και τώρα άλλη μια φορά. Δεν μπορούμε, δεν γίνεται να συνεχίσουμε άλλο αυτή την κατάσταση. Είμαστε υποχρεωμένοι εδώ και τώρα να παλέψουμε, να νικήσουμε για να σώσουμε τον κόσμο, το λαό μας και όλη την ανθρωπότητα. Κινδυνεύει όλος ο πολιτισμός και όλο το ανθρώπινο γένος. Πόσο πιο απλά να το πω. Ελάτε λοιπόν όλοι μαζί, ενωθείτε, ενωθείτε, πάρτε τα όπλα μωρέ στα χέρια, ετοιμαστείτε, πρέπει σε λίγες μέρες, σε λίγο χρόνο να είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε, γιατί ετοιμάζονται να κάνουν και τις τελευταίες επιθέσεις στο λαό μας, αυτοί που εμείς ψηφίσαμε για να κυβερνάνε, οι απατεώνες αυτοί. Λοιπόν πρέπει τώρα να τους δείξουμε τι θα πει ελληνικός λαός. Ζήτω η Ελλάδα μας, ζήτω το έθνος μας, ζήτω το γένος μας,
Ζήτω η πυγμή και η ανδρεία των Ελλήνων. Όλοι μαζί, μωρέ, όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ.